Παρέα μας και τον ευχαριστώ προσωπικά θερμά, τον Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αξιότιμο κύριο Βασίλη Πάλμα. Κύριε Πάλμα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Γεια σας. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πάλμα, τα πρώτα μηνύματα που έχουμε φέρει στους τηλεθεατές είναι ένα και το εξής βασικό ερώτημα. Τι συμβαίνει στην Αμόχωστο, τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, τι συμβαίνει στην κατεχόμενη Αμόχωστο, όταν ήδη τα όσα είχαν εξαγγείλει οι ψευδοϋπουργοί του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα φαίνεται να υλοποιείται. Δηλαδή έχει αρχίσει η καταγραφή των περιουσιών, ακόμα και των δικών μας περιουσιών. Τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η δική σας αντίδραση, κύριε Πάλμα? Ναι, κοιτάξτε, φαίνεται ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας και οι προκλητικές της κινήσεις πλέον δεν περιορίζονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Υπάρχει μια προκλητική και παράνομη διεργασία και στην κατεχόμενη Αμόχωστο, παραβιάζοντας όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από τα Ηνωμένα Έθνη όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι η Τουρκία δεν γνωρίζει ούτε από διεθνές δίκαιο, δεν γνωρίζει ούτε από σεβασμό των διεθνών οργανισμών, είτε αυτά είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είτε αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς με διαβήματα σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο κάνουμε όλες τις ενέργειες οι οποίες χρειάζονται για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι της προκλητικότητας και της επιθετικότητας και να δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ένα πολεμικό σκηνικό στην περιοχή μας. Είμαστε ένα κράτος νόμιμο της διεθνούς κοινότητας και με αυτή τη μέθοδο της νομιμότητας θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε. Ασφαλώς και θα καταγγελθούν αυτές οι προσεγγίσεις και αυτές οι απόψεις. Όμως να φύγουμε από αυτά τα εντελώς αρνητικά και μαύρα και άραχνα, αν θέλετε, και να πούμε πως έχει οριστεί μια συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον κύριο Ακιντζή, δηλαδή τον κύριο ηγέτη, στις 9 Αυγούστου. Ναι, αλλά αυτή η συνάντηση θα γίνει αξιότιμη, υφυπουργέ, υπό το κράτος παραβιάσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ενώ δηλαδή συνεχίζεται η παραβιάση, η προκλητικότητα, ενώ αυξάνονται τα στρατεύματα στα κατεχόμενα. Και με το όσο ακούμε και βλέπουμε, θα γίνει ταυτόχρονα συνάντηση. Θα παίξει ρόλο η συμπεριφορά έως εκείνη την ώρα, έως εκείνη τη στιγμή των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων? Ασφαλώς. Η συνάντηση είναι, να ξεκαθαρίσουμε, εντελώς άτυπη. Είναι μια επαφή των δύο ηγετών. Ασφαλώς και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν και ζούμε και βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα θα τεθούν στον κύριο Ακιντζή, και όπως καταλαβαίνει και ο πιο απλός πολίτης, ο πιο σεμνός πολίτης σε αυτόν τον τόπο, ασφαλώς και κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από αυτό το κλίμα δεν βοηθάει, αν θέλετε, την προοπτική για δημιουργία καλών προϋποθέσεων και συνθήκων επανέναρξης των συνομιλιών σε ένα επίπεδο που να είναι ικανοποιητικό για να υπάρχει προοπτική και αποτέλεσμα γύρω από αυτές τις συνομιλίες. Όλα αυτά τα οποία συζητούμε και κουβεντιάζουμε και μαζί θα τεθούν στον κύριο Ακιντζή. Βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε εδώ για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας ότι το πάνω χέρι δυστυχώς σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν που έχει η Τουρκία. Ο κύριος Ακιντζή δυστυχώς εκτελεί τις εντολές της Τουρκίας γύρω από την πολιτική που ακολουθείται στο Κυπριακό και όχι μόνο. Μάλιστα. Και θα θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνομιλήσουν. Αυτή την ώρα έχει ανακοινωθεί, ήδη υπάρχει σε εξέλιξη ναύτεξ των Τούρκων στα οικόπεδα, αν δεν κάνω λάθος, 9 και 12 εκεί στην Κυπριακή ΑΟΣ, της δικής σας ευθύνης, κύριε Πάλμα, μαζί με τα πολεμικά πλοία που συνοδεύουν το γεωτρύπανο, μάλλον το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, έχουμε σε εξέλιξη άλλη μία παραβίαση. Είναι μια διαδικασία που την παρακολουθείτε και εσείς και οι συμμαχικές δυνάμεις? Ναι, είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Μάθαμε και ζούμε με αυτή την προσέγγιση και τακτική από μέρους της Τουρκίας και ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά τη δική μας το κάνουμε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί εκείνη η ατμόσφαιρα και εκείνο το κλίμα που ασφαλώς να μην υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω ανησυχία. Κύριε Πάλμα, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας στη δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα, για την Κύπρο μας και τον Ελληνισμό. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε να σας... Από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τους συνεργάτες μου, είναι η τελευταία εκπομπή που κάνατε σήμερα. Ναι, ολοκληρώνουμε τον κύκλο μας, όσοι ήθεστε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία αλλά και τη δυνατότητα που μας δώσετε να ακουστούν οι θέσεις της κυβέρνησης στον ευρύτερο ελληνισμό και να ευχηθώ και σε εσάς και στους συνεργάτες σας κάθε καλό και καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε θερμά για την καλή σας διάθεση και χαιρετισμού στον Πρόεδρο και, και στα μέλη της κυβέρνησης με τους οποίους είχαμε καλή συνεργασία προς όφελος της ενημέρωσης του ελληνισμού. Ελλάδα, Κύπρος και Ομογένεια. Να είστε καλά, κύριε Πάλμα. Ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά.